Και επειδή έχουμε επικοινωνίες και διπλωματικές κινήσεις όλες αυτές τις μέρες σε κορυφαίο επίπεδο, χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, υπήρχε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία και ο Ερντογάν του είπε ότι θα ήθελα να φιλοξενήσω εγώ αυτή την πιθανή συνάντηση των ηγετών του Ζελένσκι με τον Πούτιν. Mm-hmm. Έτσι όπως φαίνεται, κάποια στιγμή μάλλον θα γίνει αν συμφωνήσουν. Μπορεί να πάμε και προς τα εκεί. Αν όλα πάνε σημαντική καλά. Και αυτή η πρωτοβουλία, Ερντογάν. Μα η Τουρκία, παιδιά, ναι, κινείται πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Το είδαμε και αρχίζει να μένει με την Ατάλια Μανώλη, αλλά και με τον Τζαβούσουβλου και τώρα με αυτό το τηλεφώνημα. Να σας δείξω και κάτι ακόμη, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ. Διότι χθες ο Αμερικανός πρέσβης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, είπε ότι πολλές εταιρείες από τη Ρωσία φεύγουν, 1.100 εταιρείες, και έρχονται οι Αμερικανοί στην Τουρκία, λέει η Χουριέτ. Δηλαδή, μεγάλες εταιρείες που είχαν την έδρα τους στη Μόσχα, πολλές από αυτές μπορεί να έρθουν στην Τουρκία, λέει ο Αμερικανός. Ποιος το λέει, ο Αμερικανός πρέσβης. Κρατάμε και αυτό. Όλο και πιο δυτικότερα προσπαθούν να φέρουν την Τουρκία και νομίζω αυτές οι προσπάθειες που κάνει είναι σημαντικές. Επίσης, χθες ο Τσαβούσογλου πήγε στη Μόσχα. Δηλαδή, προσέξτε, πάει ο ένας, μιλάει με τον Λαυρόβ, ο Ερντογάν μιλάει με τον Ζελένσκι. Σήμερα ο Τσαβούσογλου θα πάει στο Κίεβο να δει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κουλέβα της Ουκρανίας. Mm-hmm. Άρα προσπαθεί να διαμεσολαβεί. Τώρα, θα μου πει κάποιος, η Τουρκία τα κάνει όλα. Όχι, αλλά η Τουρκία προσπαθεί να προβάλλει ότι είναι η χώρα που μπορεί να επικοινωνήσει και με τις δύο χώρες. Και νομίζω μέχρι. Είδαμε και αυτό το κείμενο, Μανώλη, το Financial Times, που έχει τρεις χώρες ως εγγυήτριες. Αυτό που το πας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μεταξύ των τριών είναι και η Τουρκία, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία. Προβάλλουν ως εγγύτριες δυνάμεις. Έχει καταφέρει να παίξει ρόλο, λοιπόν. Θα δούμε ποιος ήταν αυτός. Μα βρίσκεται η Τουρκία στο επίκεντρο, ούτως ή άλλως βρίσκεται. Μόνο ότι μπήκε σε αυτό το σενάριο η Τουρκία, και αυτό ακόμη είναι κάτι, δείχνει κάτι, νομίζω. Mm-hmm. Κάτι, το ρόλο που παίζει, τέλος πάντων, στα πράγματα. Όμως, είχαμε χθες και τον Λαυρόβ με τον Τζαβούσογλου που συναντήθηκαν, σας έλεγα. Και αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι ο Σεργέι Λαυρόβ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, έδειξε μεγάλη ικανοποίηση για την ισορροπημένη στάση που τηρεί η Τουρκία. Νομίζω βλέπουμε ότι η Μόσχα είναι ικανοποιημένη και αμέσως μετά θα σας πω και κάτι ακόμα για τη Μόσχα. Μάλιστα. Ουκρανία ile ilgili bir takım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Önce insani ateşkes, sonra da kalıcı bir ateşkesin sağlanması için de düşüncelerimizi samimi bir şekilde her iki tarafla da paylaşıyoruz. Liderler düzeyinde bir buluşma gerçekleşirse biz buna memnuniyetle ev sahipliği yaparız. Άρα, για να το πούμε σχηματικά και απλά, η Τουρκία με όλες αυτές τις διπλωματικές κινήσεις που έχει κάνει έχει καταφέρει με έναν τρόπο, να τους έχει όλους ευχαριστημένους μέχρι τώρα. Αυτό προέρχεται από τη θέση που πήρε αρχικά η Τουρκία. Μανώλη, να το εξηγήσουμε αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί η Τουρκία ξαφνικά φαίνεται στη μέση παντού. Έχει πάρει μια θέση ουδέτερη, έχει πάρει μια θέση ενδιάμεσου, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Ξέρουμε τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία, όμως έχει και εξαιρετικές σχέσεις με την Ουκρανία, πουλάει όπλα στην Ουκρανία. Βέβαια. Αυτή η θέση την έχει βοηθήσει μέχρι τώρα. Σωστό, αλλά πρέπει να πούμε και την άποψή μας. Δηλαδή, εγώ θα σας πω και ως δημοσιογράφος και ως Μανώλης, όπως θέλετε. Mm-hmm. Η στάση της Ελλάδος που στάθηκε δίπλα στην Ουκρανία, εμένα με ικανοποιεί απολύτως. Δεν μπορείς να είσαι, ως Ελλάδα μιλάω τώρα, κάθε χώρα ας κάνει ό,τι θέλει, να στέκεσαι δίπλα σε έναν εισβολέα. Τώρα, αν θες να έχεις διπλωματικές σχέσεις, είναι άλλο πράγμα. Και καλά κάνει η Τουρκία, σε ισορροπίες. Έτσι είναι, Μανώλη, αυτό δεν το συζητάμε. Αν μιλάμε για την Ελλάδα, λόγω πολλών λόγων, δηλαδή υπάρχουν πολλοί λόγοι και νομίζω καταλαβαίνετε οι θεατές μας, δεν μπορείς να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που εισβάλλει με την δικαιολογία. Η Ελλάδα, Μανώλη, είναι η σωστή πλευρά. Αυτό το έχουμε λύσει. Λέμε για την Τουρκία. Εμείς το λέμε υπό το πρίσμα της Τουρκίας τώρα, Μανώλη. Γιατί περιμέναμε και πολύ χειρότερα. Έχετε δίκιο, της αποστρατιωτικοποίησης, επιμένω Μανώλη, αυτό. Να το κλείσουμε εδώ, γιατί δεν προλάβουμε. Επειδή θα βγουν και οι υπουργοί μετά να εξηγήσουν τα μέτρα, που το περίγραμμα των οποίων έδωσε ο Μητσοτάκης χθες. Και θέλω να πω εδώ στους τηλεθεατές ότι θα έχουμε εκπλήξεις από αυτά τα μέτρα. Δηλαδή δεν είναι αυτά που αναφέραμε πριν, δηλαδή, αυτά που περιγράφονται στον τύπο. Για πες. Θα έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις. Δηλαδή. Να περιμένουμε δηλαδή πράγματα και για τα τέκνα, να περιμένουμε πράγματα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι το περιβάλλον διευρύνεται από τη θέση σου. Από ό,τι λένε τι, οι πληροφορίες μας. Μανώλη, αυτό λες. Τι λες, Μανώλη? Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Προσεγγίζω τις θέσεις του Δημήτρη Οικονόμου, είπα.